Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Και καλώς ήρθατε στην πιο μοδάτη εκπομπή του Mad TV. Είμαι η Σέμπλε και εδώ στο Mad for Fashion και την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για hot fashion trends, για beauty tips, για hair tips. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τη μόδα. Και στο τέλος, κυρίες μου, σας έχω έναν καυτό καλεσμένο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, σήμερα, δεν ξέρω, τρελάθηκα και ήθελα να πάω σε μία δημοπρασία στο Λονδίνο. Γι' αυτό λοιπόν έχω επιλέξει ένα total black outfit με ένα φόρεμα το οποίο είναι λίγο see-through, γιατί έτσι θέλουμε λίγο να παιχνιδίζουμε. Μακρύ φόρεμα. Από πάνω έχω βάλει μία καμπαρντίνα, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε too sexy. Θέλουμε και λίγο να είμαστε μυστήριες. Και ασφαλώς έχω φέρει και μία νότα χρώματος με την τσάντα μου. Μπορείτε να βρείτε τις τσάντες μου μέσω του Instagram, όπως αναδεικνύεται και στο banner και μέσω της ιστοσελίδας www.bajizboa.com. Αλλά λοιπόν, θέλω να σας πω ότι με αφορμή την ημέρα ανακύκλωσης, η οποία είναι στις 18 Μαρτίου, το MAD και η AFIS δημιούργησαν το Go Green, μια εξαρτήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση μπαταριών. Συγγνώμη. Εσύ ξέρεις πόσες μπαταρίες έχεις στο σπίτι σου, Εγώ δεν ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ περισσότερες από όσες νομίζεις. Και η αλήθεια είναι πως πολλές φορές κιόλας βαριόμαστε να πάμε να τις ανακυκλώσουμε και τις αφήνουμε σε ένα συρτάρι. Λοιπόν, όμως, σύμφωνα με έρευνα, σε κάθε σπίτι βρίσκονται κατά μέσο όρο 100 μπαταρίες, εκ των οποίων οι 20 είναι είτε τελειωμένες είτε αγορασμένες για μελλοντική χρήση. Σκέψου λοιπόν, σε ασύρματα πληκτρολόγια και ποντίκια, φακούς, παιχνίδια, τηλεχειριστήρια, τηλεόρασης, ρολόγια, δαντόπουρτσες και πάρα πολλές άλλες συσκευές. 75.000 σημεία αφής και εσύ δίνεις ακόμη δικαιολογίες για να μην ανακυκλώσεις. Τέλος λοιπόν. Το Go Green λοιπόν, Go Battery Recycling, μπες στο site της αφής www.afis.gr και βρες το πιο κοντινό κάδο αφής. Συντονίσου λοιπόν από τις 11 έως και τις 24 Μαρτίου στο Mad TV και στο Mad Radio ασφαλώς 106,2 και τα social media του Mad και μάθε τα όλα για τις μπαταρίες. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Mad for Fashion και ήρθε η ώρα για την πιο καυτή ενότητα που ουσιαστικά μιλάμε για τα πιο hot fashion trends, δηλαδή έτσι τάσεις τις οποίες θα δούμε αυτή τη σεζόν. Και σήμερα λοιπόν θα λοξοδρομήσω και να σας μιλήσω για δερμάτινες τσάντες, θα σας μιλήσω για χειροποίητες πλέξεις. Λοιπόν, τώρα που ανοίγει και ο καιρός και γενικά είδαμε αυτή τη σεζόν ότι είναι πάρα πολύ must οι τσάντες οι οποίες είναι πλεκτές. Είτε είναι ψάθινες, είτε είναι δερμάτινες. Έτσι, οι πλεκτές τσάντες φέρνουν και λίγο έτσι, ένα πιο καλοκαιρινό αεράκι. Μπορείτε να τις συνδυάσετε ασφαλώς με τα πάντα. Υπάρχουν σε πάρα πολλές, έτσι, σε πάρα πολλά συγγνώμη, μεγέθη, υφές, χρώματα. Χειροποίητες πλέξεις λοιπόν. Αλλά οι τσαντίλες μου είναι λίγο καλύτερες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε να υποδεχτούμε και το σημερινό μας καλεσμένο. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο μαγευτικό πλατό του Mad for Fashion και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος, κυρίες μου, είναι ένα αγόρι φωτσά. Είναι ένα ανερχόμενο μοντέλο, πάρα πολλά υποσχόμενο. Εμείς τον, έτσι, τον γνωρίσαμε μέσω του GNTM, δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά ήρθε στο πλατό του Mad TV. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε τον Δημήτρη Κοκονάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε κιόλας που μας θυμάς με την παρουσία σου. Και εγώ σας ευχαριστώ για το καλό. Εντάξει, βολεύτηκε. τι κάνεις? Καλά είμαι, πολύ καλά. Είμαι υγιής.
Και είναι το πιο σημαντικό από όλο αυτό. Και γενικά. Δεν το έχω λέω, δεν σαφώθηκα. Όχι, παιδί μου, εδώ πέρα είναι σαν στο σπίτι μου. Είμαι σε μια πολύ ωραία φάση. Περνάω μια, διανύω μια περίοδο προσωπικής φροντίδας, θα το λέω, self-care. Τέλεια. Δεν κάνω και πάρα πολλά. Κάθομαι πιο πολύ με τον εαυτό μου, λίγο κλειστή λίγο στον εαυτό μου. Προσέχω πάρα πολύ τον εαυτό μου, τη διατροφή μου, τη γυμναστική μου. Και κάνω πράγματα μόνο που μου αρέσουν αυτή την περίοδο. Όπως είναι το σκι. Το σκι, κάνεις σκι. Σκι, πολύ σκι. Πάω, κάθε εβδομάδα πάω για σκι. Τι παιδί μου, αφού δεν έχει χιόνι εδώ. Παρνασό. Έχει χιόνι. Έχει χιόνι. Πολύ μπράβο, τέλεια. Να προσέξεις όμως τα πόδια σου, γιατί. Είχα ένα τυχηματάκι προχθές που ήμουνα. Να. Έπαθα εδώ μια κακοσούλα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα όλα good. Μπράβο λοιπόν. για πες μου λίγο, πώς ξεκίνησε η όλη ενασχόλησή σου με το χώρο της μόδας και με το modeling. Όπως σου ξαναπεί στο παρελθόν, ανακαλύφθηκα. Mm-hmm. Ήμουνα σε ένα κλαμπ, έπινα το ποτό μου με την παρέα μου και ένα σκάουτερ mm-hmm. με προσέγγισε. Αυτό έγινε πριν 3-4 χρόνια. Mm-hmm. Και είπα να του δώσω μια ευκαιρία. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε τελείως τυχαία. Ήμουνα σε τελείως. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να ασχοληθώ με το modeling. Ήμουνα γυμναστής τότε. Mm-hmm. Με προσέγγισε και είπα να το δοκιμάσω, το δοκίμασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε το συνέχισα. Οπότε κάπως έτσι. Και πέτυχε εν τέλει. Και πέτυχε. Η δική σου έτσι και η οικογένειά σου, αλλά και οι φίλοι σου, πώς αντέδρασαν όταν τους είπες ότι θα συνεχίσει αυτή την πορεία. Λοιπόν, έκανα κάμποσο καιρό να το πω σε οποιονδήποτε. Δηλαδή, είχαν περάσει κάποιοι μήνες που είχα αρχίσει να κάνω τις πρώτες μου φωτογραφίες, τα πρώτα μου τεστ. Και δεν το έλεγα. Ήμουν ακρυψίνος. Τέλος πάντων, το είπα μετά από, δεν θυμάμαι, 3-4 μήνες. Οι γονείς μου γενικά είναι άνθρωποι που είναι πάντα cool. Mm. Δηλαδή, ό,τι και να τους πω, αύριο θα γίνω π.χ. σερβιτόρος, θα ασχοληθώ με το μαγαζί που έχω μου βγει κάτω. Ό,τι και να τους πω, θα μου πούνε, παιδί μου, απλά να είσαι καλά, να κάνεις αυτό που σου αρέσει και να είσαι χαρούμενος. Οπότε έτσι το πει, δηλαδή δεν ήταν κάτι σαν big deal να του το πω ότι mm-hmm. του κάνω μια ανακοίνωση. Ναι, αλλά είπες ότι το έκρυψες λίγο στην αρχή. Το έκρυψα γιατί για μένα, σαν παιδί που έχω μεγαλώσει σε χωριό, στα Χανιά, σε κλειστή μικρή κοινωνία, μου φαινόταν λίγο. Φοβόμουν λίγο στην αρχή. Δεν ήξερα πώς ακριβώς να το αντιμετωπίσω. Οπότε γι' αυτό το είχα κλείσει στον εαυτό μου, μέχρι να βρω λίγο. Να πάρω λίγο τον αέρα. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο. Όχι κάτι άλλο. Μάλιστα, εντάξει, το καταλαβαίνω κιόλας και στα Χανιά βέβαια θα πάει. Πολύ ωραία πόλη. Φανταστική. Βγάζει παλίκαρους τα Χανιά, τέλος πάντων. Υπάρχει έτσι κάποια συνεργασία η οποία να είναι σταθμός, η οποία είναι σταθμός στην καριέρα σου? Ναι, το show της Dolce & Gabbana στη Σικελία. Το 2022 το καλοκαίρι mm-hmm. ήταν φαντασμαγορικό, αλλά γενικά μαθαίνω πάρα πολλά mm-hmm. και παίρνω πολλές εμπειρίες, όχι από δουλειές, αλλά από γνωριμίες και συνήθως τεστάκια, δηλαδή φωτογραφίες που δεν θα βγουν ποτέ στη φόρα mm-hmm. με φωτογράφους. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα και έχω συνεργαστεί με πολύ καλούς φωτογράφους και πάντα μαθαίνω κάτι καινούριο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν είναι τόσο η δουλειά, όταν είναι δουλειά είναι πας, είναι λίγο όλο το mood του να δουλέψεις, είναι όλοι ξέρεις ρομπότ, θα βαφτείς, θα μπεις στο σετ, τέλος. Mm-hmm. Ενώ το άλλο που σου λέω, θα μιλήσεις, όταν θα κάνεις να μιλήσεις, να μάθεις, να σου πει κάποια πράγματα, mm-hmm. πώς να στηθείς και καλύτερα στο φακό. Οπότε παίρνεις πολύ περισσότερη εμπειρία πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Ποια είναι, πιστεύεις, η πλευρά της δουλειάς σου που απολαμβάνεις το περισσότερο? Δηλαδή, τι εννοείς ακριβώς? Εγώ αυτό που μου αρέσει να κάνω, ας πούμε, σαν μοντέλο πάρα mm-hmm. πολύ, είναι η πασαρέλα. Τρελαίνομαι. Μπορώ να περπατάω όλη μέρα, κάθε μέρα. Αν αυτό εννοείς. Ναι, αυτό. Ποιος σου έμαθε να περπατάς, πώς έμαθες να περπατάς? Δεν μου έμαθε κάποιος, απλά mm-hmm.
Περπάτησα, δεν ξέρω. Την πρώτη φορά περπάτησα. Τότε που σου λέω, δηλαδή, στο πρώτο ραντεβού είχα κάνει με αυτόν τον σκάουτερ. Με κάλεσε στο γραφείο να κάνουμε και μου λέει περπάτα. Και εγώ περπάτησα. Και μου λέει είσαι άψογος. Με κάποιες εννοείται διορθωσούλες. Και στην ουσία είναι όταν περπατάς να βγάζεις και τον αέρα, να έχεις την αυτοπεποίθηση. Δεν είναι μόνο να περπατήσεις ωραία, να βγαίνει μια η άβρα από μέσα σου. Καταλαβαίνεις. Υπάρχει κάτι που σκέφτεσαι την ώρα που περπατάς? Η αλήθεια είναι πως όχι. Το μυαλό μου είναι focus. Είναι όχι θολωμένο, απλά περπατάω, δηλαδή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Okay. Σκέφτομαι εκεί που βλέπω, περπατάω, δηλαδή δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, όχι. Και τι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή τώρα μας είπες και πριν, είχες ένα πολύ μεγάλο show, πώς αισθάνεσαι, δηλαδή έρθει και πολύς κόσμος. Έλεγα ότι πολλά συναισθήματα, υπερηφάνεια πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Νιώθεις ότι είσαι το επίκεντρο και εκείνη τη στιγμή έχω πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και όλα αυτά κάπως είναι μια αντριχίλα τη νιώθω πάντα. Δηλαδή είμαι πολύ έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω, μια αντριχίλα έχω, είμαι like goosebumps. Ναι, καλά. Λογικό και όλα στο κοδονό και μπράβο σου. Θέλω να μου ονομάσεις 5 Έλληνες celebrities τους οποίους θεωρείς fashion icons. Εντάξει, όταν μιλάμε για fashion icon, νομίζω κατευθείαν ένας που μου έρχεται είναι ο Λάκης Γαβαλάς. Υπέρθεος, ναι. Υπέρθεος. Έχει αλλάξει όλη τη μόδα στην Ελλάδα. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Τον γνώρισα μια φορά. Μετά θα έλεγα ο Καράβας. Ο Γιώργος Καράβας. Μ' αρέσει πολύ το στυλ του, έτσι είναι πιο αέρινο, πιο elegant, πιο και λινά και καλοκαιρινά. Είναι πολύ, πολύ ωραίος τύπος και πολύ σπουδαίο μοντέλο επίσης. Θα ήθελες να ακολουθήσεις τα χνάρια του, συγγνώμη. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Για πες, τρίτος. Θα έλεγα την Evelyn. Την Καζαντζόγλου. Πού είναι τώρα και η κριτή στο GNTM, στο Master Rocks. Α, ναι, δεν παρακολουθώ, αλλά... Μάλιστα, okay. Είναι κούκλα, καταρχάς. Και κατά δεύτερον, είχαμε κάνει μια συνέντευξη, νομίζω, για το MAD. Για ένα show στα MAD, για τα MAD Walk. Ήταν τότε το λίγο στο MAD πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν είναι ότι είναι πάρα πολύ καλή, προσγειωμένη. Είναι τόσο όμορφη, τόσο εντυπωσιακή, ντύνεται φανταστικά. Είναι τόσο, ξέρεις, είναι χαμηλών τόνων. Προσιτή. Αυτό, ναι, πολύ σημαντικό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μετά θα έλεγα, αν και δεν είναι ακριβώς, ξέρεις, celebrity να βγαίνει στις τηλεοράσεις και όλα αυτά, αλλά ντύνει όλους celebrity. Είναι ο Δημήτρης Πέτρου, σχεδιαστής, το οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ και έχω περπατήσει για αυτόν, είτε 2-3 φορές, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η αισθητική του είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στη δική μου. Okay. Είναι φανταστικός άνθρωπος, πάρα πολύ καλό, αγνός άνθρωπος. Μπορεί να έχουμε την τύχη να τον καλέσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Δεν ξέρεις. Και πρέπει να μας πεις και πέμπτο. Α, πέμπτο. Δεν τελείωσες. Πέμπτο. Πέμπτη θα έλεγα την κυρία Βίκη Καγιάτο. Α, την ξέχασα, συγγνώμη. Εντάξει, δεν ξέχασα. Είναι icon. Δηλαδή, τεράστια καριέρα, πάντα στην επικαιρότητα. Έχει και μια εκπομπή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν την κάνει ακόμα. Το Shopping Channel. Μπράβο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρουμε ότι στο στρατό ήσουν Εύζωνας, στην Προεδρική Φρουρά. Αυτό πώς ήταν σαν εμπειρία και πιστεύεις ότι συνέβαλε στην καριέρα σου ως μοντέλο, σε βοήθησε κάπως? Με έχει βοηθήσει γενικά στη ζωή μου. Δεν θα το έλεγα ότι με έχει βοηθήσει σαν μοντέλο, δηλαδή καμία σχέση ένα με το άλλο, αλλά με έχει βοηθήσει στη ζωή μου πάρα πολύ, σε πολλά πράγματα. Και θα έχω να το λέω για πάντα ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω
που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι και τίποτα, δεν είναι αδύνατο. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Ναι, αλλά από την άλλη το έλεγα ως προς την καριέρα στο μοντέλο, είναι ότι στείνεσαι, είσαι εκεί, έχεις ένα prestance, ξέρεις. Ναι, απλά σαν μοντέλο πρέπει λίγο να... Να σου πω βασικά αλλιώς. Mm-hmm. Σαν εύζωνας, mm-hmm. πρέπει να είσαι σκληροτράχυλος. Στέκεσαι, καρφωμένο σε ένα σημείο, mm-hmm. με βλέμμα πολύ σκοτώνω. Mm-hmm. Και εντάξει, αυτό το μοντέλο δεν μπορείς να ακολουθήσεις, δηλαδή πρέπει λίγο να χαλαρώνεις, να βγάζεις και αίσθημα, να σπάς, εκφράσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα θέλω να το παίζω άγριος, ναι, βοηθάει. Σε όλα τα άλλα, όχι, δεν βοηθάει. Μάλιστα. Το μόνο που μπορώ να πω ότι με έχει βοηθήσει είναι ότι σαν μοντέλο έχεις πάρα πολλές ώρες ορθοστασίας, mm-hmm. που γι' αυτό για μένα είναι παιχνιδάκι, δηλαδή. δεν με κουράζει καθόλου. Μάλιστα, και νομίζω ότι βοηθάει και όλο το να είσαι προσιλωμένο στο στόχο σου, κάπως. Σίγουρα. Ποια είναι τα σχέδιά σου για τα επόμενα 5 χρόνια? Πολύ με πήγες μακροπρόθεσμα. Δεν κάνω σχέδια. Ωραία, πες μου τα επόμενα 2. Θα σου πω αλλιώς. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που ζω στο παρόν. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν με απασχολεί το μέλλον, αλλά ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Mm-hmm. Προσπαθώ να μην βάζω στόχους μακροπρόθεσμους, γιατί όπως μικρότερος το έχω κάνει, η ζωή μου έχει δείξει ότι όλα μπορεί να ανατραπούν. Και όπως και αυτό με το modeling, σου λέω, δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου και όμως μου άλλαξε όλη τη ζωή. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θα βάλω μικρούς στόχους, σύντομους, θα τους υλοποιήσω και προχωράω στον επόμενο, δηλαδή αυτό το mindset έχω. Ποιοι είναι λοιπόν τρεις μικροί στόχοι που έχεις έτσι πιο άμεσα? Τρεις μικροί στόχοι. Λοιπόν, ένας δεν έχει να κάνει τη δουλειά, έχει να κάνει τη γυμναστική. Mm-hmm. Είναι να ξεκλειδώσω το muscle up. Okay. Είναι μια δεξιοτεχνία στη γυμναστική που κάνω. Mm-hmm. Ο άλλος είναι να δουλέψω για τον Armani. Okay. Που μου έχει ξεφύγει αρκετές φορές. Έχω φτάσει παραλίγο στο τσακ, αλλά θα το καταφέρω. Mm-hmm. Και ένας τρίτος... Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο στο μέλλον μου. Δεν χρειάζεται να βάλω. Καλά είμαι με 2. Δεν πειράζει, λοιπόν. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Όχι. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν και στην παρέα μας έχουμε το υπερμοντέλο Δημήτρη Κοκονάκη. Είσαι έτοιμος να παίξουμε το Don't Think About It? Πανέτοιμος. Τέλεια. Ουσιαστικά είναι πολύ απλό το παιχνίδι. Θα σου βάλω 10 διλήμματα. Mm-hmm. Έχεις 30 δευτερόλεπτα. Και ο σκοπός και για τα 10. Είναι... ναι. Okay. Να είσαι γρήγορος. Και ο σκοπός είναι να απαντήσεις σε όσα περισσότερα διλήμματα και αν μπορείς και στα 10, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, θα τα καταφέρω. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Πάμε. Μοκασίνια ή sneakers? Sneakers. Κοστούμι ή φλωράλ που κάμισο με βερμούδα? Κοστούμι. Φωτογραφίσεις ή πασαρέλες? Πασαρέλες. Ιαπωνικά κιμονό ή μακριά που κάμισα? Μακριά που κάμισα. Εκκεντρικές αλλαγές στα μαλλιά ή να φορέσεις ένα γυναικείο κομμάτι σε πασαρέλα? Εκκεντρικές αλλαγές στα μαλλιά. Χρωματιστά δερμάτινα ή head to toe jean εμφάνιση? Head to toe. Για αριστερές παγέτες ή animal prints? Animal prints. Λοιπόν, είχες 7 στα 10. Τι 7? Δεν προλάβουν τα άλλα 3. Όχι, τελείωσε ο χρόνος, είχες 34 λεπτά. Εντάξει, Δημήτρη μου, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Θεσβάν, όπως και να έχει, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες και βρήκες τον χρόνο. Επόμενος προορισμός? Δεν ξέρουμε. Θα μάθουμε. Τέλος πάντων, ο σημερινός προορισμός όμως ήταν το MAD. Το MAD. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ευχόμαστε τα καλύτερα, αν και δεν χρειάζεσαι ευχές, το έχεις. Βέβαια. Τέλεια, λοιπόν, το σημερινό μας επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Παρ' όλα αυτά, θα τα πούμε ξανά αύριο για να μιλήσουμε για μαλλιά, για ό,τι έχει να κάνει τέλος πάντων με τη μόδα. Είμαι η Σέμπλε και σας φιλώ γλυκά.